Χαίρετε, χαίρετε, γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα unboxing βίντεο για το Chromecast της Google. Πάμε να δούμε τι είναι και πώς λειτουργεί. Φύγαμε! Και πάμε να κάνουμε unboxing το Chromecast της Google. Τι είναι το Chromecast? Το Chromecast είναι μια συσκευή που επιτρέπει την προβολή υλικού ασύρματα σε οποιαδήποτε οθόνη ή τηλεόραση θέλουμε. Βέβαια αποτελεί μέρος του σπιτιού της Google και μπορούμε να το διαχειριστούμε μέσω της ομόνιμης εφαρμογής, το Google Home. Και τώρα πάμε να δούμε, να το ανοίξουμε, να δούμε. Πριν το ανοίξουμε, να δούμε τι έχει το κουτί απ' έξω. Εδώ τι λέει, ότι υποστηρίζει YouTube, Netflix, κάτι που δεν ξέρω, Google Play, Spotify, Chrome, Red Bull, TV. Από εδώ λέει ότι υποστηρίζει Video High Definition, Streaming. Έχει Wi-Fi στα 2.4-5 GHz. Υποστηρίζει Audio Surround, κάτι που δεν ξέρω. Και εδώ λέει ότι διαχειρίζεται, νομίζω, από iPhone, iPad, Mac, Windows, Chromebook. Το Chromebook δεν έχω ιδέα τι είναι. Και πάμε να το ανοίξουμε. Το κουτί είναι στα ιταλικά, γι' αυτό δεν τα βγάζουμε τα πιο πολλά. Και πάμε να ανοίξουμε. Από εδώ ανοίγει. Αυτό είναι λοιπόν. Αυτό εδώ. Αυτή η συσκευούλα είναι. Το Google Chromecast. Αυτό δεν το θέλω πάνω. Αυτό είναι λοιπόν. Συνδέεται με HDMI στην τηλεόραση. Εδώ πρέπει να έχει και φορτιστή. Αυτή δεν είναι. Οδηγίες. Στα ιταλικά, το ξύμι και γλίστρισε. Και εδώ τι έχει, φορτιστή για να φορτίζει. Αυτό τώρα τι γίνεται, ή θα φορτίζει, θα το βάλουμε μονίμως και θα του δώσουμε ρεύμα και από εδώ θα το βάλουμε στο HDMI, ή μπορούμε, αν έχουμε τηλεόραση που υποστηρίζει USB, να το βάλουμε και να τροφοδοτείται κατευθείαν από την τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι και το πιο βολικό, για να μην έχουμε χίλια καλώδια γύρω γύρω από την τηλεόραση. Να δούμε τι άλλο περιέχει μέσα. Πάλι οδηγίες στα ιταλικά, πολύ ωραία. Δεν ξέρω ιταλικά, όμορφα και ωραία. Τι άλλο έχει, τίποτα. Δεν έχει κάτι άλλο. Το κουτί, αυτό ήτανε. Πάμε να το συνδέσουμε να δούμε πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Και αφού λοιπόν το συνδέσαμε στην τηλεόραση, μας βγάζει αυτό. Εγώ μπήκα εκεί που λέει και μου έβαλε να κατεβάσω την εφαρμογή. Την κατέβασα και μου βγάζει αυτό εδώ. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε search να δει το Chromecast που έχουμε συνδέσει. Και βλέπουμε. Πατάμε try again. Εδώ κάτω. Και ψάχνει για καινούργιες συσκευές. Και το βρήκε. Chromecast 5233. Πατάμε next. Connecting. Άλλαξε και η οθόνη. Μας λέει ένα κωδικό. Yes. Του λέμε που είναι. Διαλέγουμε bedroom. Next. Πρέπει να βάλουμε και όνομα δωματίου. Να βάλουμε master. Next. Μας ζητάει το Wi-Fi. Next. Πρέπει να βάλουμε τον κωδικό.
Πατάμε connect. Και συνδέθηκε και η τηλεόραση. Και βέβαια μετά από αυτό, μετά μπορούμε είτε να του δίνουμε φωνητικές εντολές μέσα του κινητού και να τα κάνει τηλεόραση, ή να κάνουμε το κινητό μας τηλεκοντρόλ. Και το καλό είναι ότι αν το κάνουμε τηλεκοντρόλ και βάλουμε, πληκτρολογήσουμε κάτι στο YouTube εδώ, θα το παίξει από εκεί και αν βγούμε από το κινητό, δεν θα κοπήσει τηλεόραση. Κάνει update 32%, 34%. Στο κινητό δεν κάνει τίποτα. Περιμένουμε. Κάνει την επανεκκίνησή του. Τώρα θα το δούμε. Το ίδιο και στο κινητό. Και ναι, εδώ είμαστε. Με το που συνδέθηκε, μου βγάλει και εμένα αυτό στο κινητό. Netflix, YouTube, Google Play. Ας πάμε να συνδεθούμε στο Netflix. Marvel. Πατάμε εδώ να επιλέξουμε τη τηλεόραση. Yeah, I remember. I'm scared. Okay. Αυτό ήταν. Terrified, but then you gave me your shirt. And you made me. Τώρα από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τον ήχο. Like I could trust everything you said. Πατώντας εδώ στο πλάι. You lied to me. Ελέγχουμε τον ήχο. I found something. Just a scrap of paper at the county clerk's office. Miss Stop. Tutorial lay complete. Finish tutorial. Οκ. Okay. Τώρα αυτό ξανασυνεχίζει και ψάχνει συσκευές που δεν έχουμε όμως εμείς άλλες. Εδώ είναι η αρχική. Πατώντας εδώ μπορούμε να το πούμε και φωνητικά. Οκ. Okay. Ναι. Δεν παίζει βέβαια στη τηλεόραση. Άρα στο κινητό παίζει. Πάμε να δούμε πώς παίζει και στη τηλεόραση. Α, να το. Νομίζω πατώντας από εδώ. Master TV, ναι, το βρήκαμε. Οκ. Πατάμε προβολή. Φορτώνει. Και παίζει. Βγαίνουμε από την εφαρμογή, όλα καλά. Το κλείνουμε και στο κινητό. Και αυτό συνεχίζει, ξεκολουθεί και παίζει. Πάμε να το κλείσουμε. Πατώντας stop. Κλείνοντας το. Και αυτό ήτανε. Από ό,τι καταλάβατε έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις που ούτε εγώ τις ξέρω ακόμα καλά. Αν το πάρετε και χρειάζεται βοήθεια με ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο θα σας απαντήσω αμέσως, σε όσα ξέρω βέβαια και σε όσα μπορώ. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe στο κανάλι μου.